Τα Γιάννενα γιορτάζουν την 108η επέτειο από την απελευθέρωση. Τόσο διαφορετικά, 108 χρόνια από την ημέρα που ο ελληνικός στρατός μπήκε ελευθερωτής στην πόλη, μετά από πολύμηνο αγώνα, θυσίες και νεκρούς που έγιναν ήρωες. Ο αγώνας για την απελευθέρωση των Ιαννίνων προκάλεσε ένα μοναδικό στην ιστορία κύμα εθελοντών. Η φετινή σιωπηλή γιορτή της πόλης σίγουρα δεν θα ξεχαστεί. Με την κατάθεση στεφάνου στο ιερό Μπιζονομάχων από την πρόεδρο της Δημοκρατίας Κατερίνα Σάγκελαροπούλου, κορυφώθηκαν οι εκδηλώσεις για τα ελευθέρια της πόλης των Ιαννίνων. Ο εορτασμός δεν θύμισε σε τίποτα αυτούς των προηγούμενων ετών, καθώς έγινε με πολύ αυστηρό πρωτόκολλο και τήρηση όλων των μέτρων για τον περιορισμό της πανδημίας. Στη δοξολογία που έγινε στη Μητρόπολη και στην κατάθεση στεφάνου, οι παρουσίες ήταν περιορισμένες. Ο Μητροπολίτης, ο Περιφερειάρχης, ο Δήμαρχος της Πόλης, ο Πρόεδρος της Βουλής, ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος Γιώργος Αμυράς, οι βουλευτές Σταύρος Καλογιάννης, Μαρία Κεφάλα και Μερόπη Τσούφη, ο Πλήτανης και η ηγεσία του στρατού, αστυνομίας και πρεσβυστικής. Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, αμέσως μετά την κατάθεση στεφάνου στο μνημείο Μπιζανομάχων, δήλωσε. Σήμερα τιμώ όλους εκείνους που έπεσαν ηρωικά για να απελευθερώσουν την Ήπειρο, όλους εκείνους που συνέβαλαν ώστε να ενσωματωθεί η πόλη των Ιαννίνων στον εθνικό κορμό. Τους εθελοντές, τους αντάρτες, τους αξιωματικούς, τους απλούς στρατιώτες. Το παράδειγμά τους μας εμπνέει και μας εμψυχώνει. Μας θυμίζει ότι τα οχυρά πέφτουν όταν αγωνιζόμαστε με ομοψυχία και πίστη. Και μας καλεί να τους τιμήσουμε, διαφυλάσσοντας την ελευθερία που μας χάρισαν και εκπληρώνοντας τα ιδανικά για τα οποία θυσιάστηκαν. Την περιφέρεια Ηπείρου, όπως συναντήθηκε και συζήτησε με τον Περιφερειάρχη Αλέξανδρο Καχρημάνη, επισκέφθηκε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σαγκελαροπούλου με αφορμή την παρουσία της στις εκδηλώσεις για τα ελευθέρια της πόλης. Το Δημαρχείο επισκέφθηκε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σαγκελαροπούλου με αφορμή την παρουσία της στα Γιάννενα. Την Πρόεδρο της Δημοκρατίας υποδέχθηκε ο Δήμαρχος Ιωαννίνων και κατά τη συνάντηση συζήτησαν θέματα τόσο για τη διαχείριση της πανδημίας, όσο και ζητήματα που αφορούν την ανάπτυξη των Ιωαννίνων. Το Δημαρχείο επισκέφθηκαν επίσης ο Πρόεδρος της Βουλής Κώστας Τασούλας, ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος Γιώργος Αμυράς και οι βουλευτές του νομού. Γιορτάσαμε όχι μεγαλοπρεπώς, αλλά σεμνοπρεπώς, με τον ίδιο σεβασμό στη συλλογική μνήμη, με αυτή την παράξενη αλλαγή που επέβαλε η πανδημία. Αυτό τόνισε σε δήλωσή του ο Πρόεδρος της Βουλής, Κώστας Τασούλας, ο οποίος παραβρέθηκε στα ελευθέρια της πόλης. Όπως είπε, 100 χρόνια μετά τιμήσαμε διακριτικά και αποφασιστικά την ιερή μνήμη και συμπλήρωσε πως φέτος οι συνθήκες μας κάνουν να διεκδικούμε την ελευθερία από την πανδημία που πλήττει τον κόσμο, την Ευρώπη, την Ελλάδα, την Ήπειρο και τον νομό μας. Εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι αυτόν τον αγώνα θα τον κερδίσουμε και ζήτησε από όλους λίγη υπομονή ακόμη.